προσημειωμένα πράγματα. Πέρα από εκεί, ότι επισκεφτώ τη μείζωνα περιοχή, αυτό δεν μου λέει τίποτα. Σειρά επαφών και συναντήσεων είχε στην πόλη της Καβάλας ο πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, Αθανάσιος Καΐσης. Πρώτος σταθμός του κυρίου Καΐση ήταν ο Πανεπιστημιακός Κόμβος της Καβάλας, όπου συζήτησε με τους προέδρους των τμήματων και με τον αντιπρίτανη Δημήτρη Μπαντέκα. Ακολούθως συναντήθηκε τόσο με τον Δήμαρχο Καβάλας Θόδωρο Μουριάδη, όσο και με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη, αλλά και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανο. Όπως εξήγησε ο Δημήτρης Μπαντέκας, αναμένουν τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου. Σήμερα επισκέφθηκε την Πανεπιστημίου Πολυκαβάλας ο πρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, ο ομότιμος καθηγητής του ΟΑΠΟΘΟΥ, κύριος Αθανάσιος Καΐσης. Και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σύσκεψη με τους πρόεδρους των τμήματων εδώ της Καβάλας. Θα συζητηθούν διάφορα θέματα, ακαδημαϊκά, διοικητικά και ό,τι άλλα προβλήματα υπάρχουν. Ποιες λύσεις μπορούμε να δώσουμε ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, των τμήματων και περισσότερο από το Σεπτέμβριο που περιμένουμε και νέους φοιτητές και να δούμε βεβαίως και τις εντολές του Υπουργείου. Πιστεύουμε ότι θα είναι διαζώσεις πλέον τα μαθήματα. Οι εξετάσεις προφανώς θα γίνουν εξ αποστάσεως τώρα αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά περιμένουμε και πάλι εντολές το πώς θα πορευτούμε από τον Οκτώβριο που ξεκινάνε τα μαθήματα. Στη συνέχεια ο κύριος Πρόεδρος θα επισκεφθεί τον Σεβασμιότητο Μητροπολίτη κύριο Στέφανο, τον Δήμαρχο της Καβάλας και τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Αντωνιάδη. Εκεί θα συζητηθούν διάφορα θέματα όσον αφορά το Ίδρυμά μας, τη συνεργασία που πρέπει να υπάρξει και υπάρχει μεταξύ του Ιδρύματος με το Δήμο και με την Περιφέρεια. Και θα δούμε τι απόψεις θα επικρατήσουν όσον αφορά διάφορα θέματα τα οποία εμείς θα θέσουμε για βοήθεια που πρέπει να δώσει ο Δήμος και η Περιφέρεια προς το Ίδρυμα, καθώς και το Ίδρυμα προς το Δήμο και την Περιφέρεια. Πιστεύουμε πάρα πολύ στη συνεργασία του Ιδρύματος με την τοπική κοινωνία, με τους φορείς και αυτό νομίζω ότι αυτή η όσμωση είναι αυτό που ζητάει και ο κόσμος. Γι' αυτό υπάρχει και το Πανεπιστήμιο.